Για τουλάχιστον 8 χρόνια ασχολιόμουν με την καλλιστενική. Ζούσα και ανέπνεα για αυτό το είδος εκγύμνασης. Το περιεχόμενό μου ήταν γι' αυτό. Το περιεχόμενο που παρακολουθούσε ήταν γι' αυτό. Έκανα πάρα πολλούς φίλους μέσα από την καλλιστενική. Έφτασα μέχρι και στον τελικό το Ελλάδα έχει ταλέντο κάνοντας καλλιστενική. Το τελευταίο καιρό όμως κάτι άλλαξε. Και για κάποιους λόγους την παράτησα και τον τελευταίο χρόνο ασχολούμαι μόνο με το γυμναστήριο. Στο σημερινό βίντεο θα σας αναφέρω αυτούς τους λόγους για να διαλευκάνω την υπόθεση, μιας και πολύ με ρωτάτε, και θα σας μιλήσω για μια καινούργια σειρά που θα ξεκινήσω. Πάρε κάτι να φας, κάτσε ήσυχα και αναπαυστικά και απόλαυσε αυτό το βίντεο. Καλημέρα σε όλους παιδιά, είμαι ο Θεοχάρης και όπως έχετε δει από το τίτλο, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τη μέρα μου σε μια μέρα ξεκούρασης. Και όταν λέω μέρα ξεκούρασης εννοώ μια μέρα που δεν έχω προπόνηση. Θα σας δείξω πάνω κάτω το τι κάνω και το τι τρώω. Και όπως και θα γράφω με μεγάλα γράμματα στο τίτλο, θα σας πω τους λόγους για τους οποίους παράτησα την καλλιστενική και ξεκίνησα το γυμναστήριο. Θα τους αναφέρω όλους έναν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και στο τέλος του βίντεο θα σας μιλήσω για μια καινούργια σειρά που έχω σκοπό να κάνω στο κανάλι μου. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτή τη σειρά, πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά για τους καλλιστενικούς του καναλιού που με παρακολουθούν από παλιά. Όπως είδατε από το βίντεο που προηγήθηκε, έκανα μια στέγη για overnight oats, την οποία την ανέβασα αναλυτικά στο Instagram. Πάρε τη καρέτα, κάναμε και ένα follow, καθώς ανεβάζω πολύ περιεχόμενο και εκεί πέρα καθημερινά. Αν ξεχάσετε να κάνετε like και γράφει στο κανάλι, καθώς με βοηθάει. Κάντε και ένα σχόλιο όσοι θέλετε κάτι να πείτε, τα διαβάζω όλα και ξεκινάμε την ημέρα μας. Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο λόγο που παράτησα την καλλιστενική και ξεκίνησα γυμναστήριο. Κάτι που είχα παρατηρήσει το τελευταίο καιρό ήταν ότι σταμάτησα να παρακολουθώ περιεχόμενο που έχει να κάνει με την καλλιστενική. Και παρακολουθούσα μόνο fitness creators, youtubers, όπως θέλετε πείτε τους, οι οποίοι είχαν να κάνουν καθαρά με το γυμναστήριο και όχι με την καλλιστενική. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με είχε βάλει στις υποψίες ότι μήπως έχω αρχίσει να βαριέμαι λόγω την καλλιστενική, μήπως έχω ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το γυμναστήριο. Επίσης, το ότι παρακολουθούσα πάρα πολύ γυμναστηριακούς ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε στο να προσαρμοστώ πιο γρήγορα στο γυμναστήριο. Ήξερα ήδη μερικά πράγματα, οπότε μετά μου έμενα να τα μάθει και στην πράξη. Οι creators που παρακολουθούσα πάρα πολύ έντονα ήταν ο Joystatic, ο οποίος πολύ θα μάθετε πρόσφατα ότι πέθανε. Ήταν και είναι ο αγαπημένος μου creator. Το παρακολουθούσα πάρα πολύ, ήταν ξεχωριστό άτομο. Έδινε πάρα πολύ θετική ενέργεια στον κόσμο. Είχε εμπνεύσει πάρα πολλά άτομα. Είχε φοβερό φυσικό, φοβερό σώμα. Είχα αναφερθεί πολλές φορές γι' αυτόν στο Instagram και δυστυχώς μας άφησε πάρα πολύ νωρίς. Πέθανε 30 χρονών. Τι να πω, ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω μερικές φορές. Και ναι. Ένας άλλος που παρακολουθούσα πάρα πολύ ήταν ο Greg Doucette. Πλέον δεν το παρακολουθώ τόσο, τον έχω ψιλοβαρεθεί. Παρακολουθούσα πάρα πολύ Lex Little, Callum Von Μόγκερα, άμα το προφέρω σωστά, ο οποίος επίσης πρόσφατα, πριν 3 χρόνια περίπου, ένα λιγάκι αμφιλεγόμενο άτομο το οποίο τα τελευταία 3-4 χρόνια περνάει πάρα πολύ δύσκολα, καθώς είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς, είχε πολλά ψυχολογικά θέματα, είχε κάνει από πέρα αυτοκτονίας. Ναι, δεν ξέρω, μισή creators που συμπαθώ κάτι παθαίνουν. Ελπίζω να είναι οι μόνοι. Ελπίζω ο Callum Von Μόγκερ να επανέλθει γρήγορα, να τα βρει με το μέσο του, να συνεχίσει το περιεχόμενο που έκανε, καθώς και αυτός ενέπνεε πάρα πολύ κόσμο. Και ναι, αυτός είναι ένας από τους λόγους που παράτησα την καλλιστενική και είπα να δοκιμάσω να ξεκινήσω το γυμναστήριο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι τους οποίους θα αναφέρω στη συνέχεια του βίντεο. Πάμε τώρα να πάρω κάρτα μνήμης για την κάμερα και καινούργια μπαταρία καθώς θα τα χρειαστώ. Θα δείτε σε μελλοντικά βίντεο γιατί. Και ξεκινάμε το ταξίδι προς τα public. Αυτά, σας αφήνω. Και ναι, λοιπόν, μάγκες, χάσαμε πανηγυρικά. Δεν είχε τίποτα από αυτά που ήθελα, οπότε μάλλον θα πρέπει να τα παραγγείλω όλα από το ίντερνετ. Ελπίζω να μην καθυστερήσουν πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Αγόρασα ένα βιβλιαράκι τουλάχιστον, οπότε κάτι ήταν κι αυτό. Μάλλον τα βίντεο που ήθελα να κάνω θα πάρουν μια μικρή παράταση. Για τον Αύγουστο, όχι κάτι παραπάνω. Μάλλον θα τραβηχτούν τον Αύγουστο. Αυτά πάμε τώρα σπίτι να φτιάξουμε μεσημεριάνο να φάω γιατί πεινάω. Και να σας πω τους υπόλοιπους λόγους για τους οποίους παράτησα την καλλιστενική και πήγα στο γυμναστήριο. Σας ανοίγω σπίτι. Τώρα
προετοιμάσουμε το μεσημεριανό, πάμε να σας πω τον δεύτερο λόγο που παράτησα την καλλιστενική και ξεκίνησα το γυμναστήριο. Κάτσε να βάλω λίγο την κάμερα καλύτερα. Ελπίζω τώρα να είναι καλύτερα. Δεύτερος λόγος που παράτησα την καλλιστενική και ξεκίνησα γυμναστήριο ήταν επειδή ήθελα να δω το γενετικό μου potential. Σωματικά εννοώ μέχρι πού θα μπορούσα να φτάσω γενετικά. Ή τουλάχιστον να πλησιάσω προς τα εκεί με την πάροδο του χρόνου. Δεν λέω ότι το έχω φτάσει, είμαι πάρα πολύ μακριά ακόμα. Η προπόνηση με βάρη βοηθάει πολύ περισσότερο στη μυϊκή ανάπτυξη από ότι καλλιστενική. Και παρόλο που έκανα καλλιστενική, ήδη είχα μεγάλη μυϊκή ανάπτυξη. Κάτι που σημαίνει ότι ήδη είχα μια γενετική προδιάθεση στο να έχω μια αυξημένη μυϊκή μάζα. Οπότε, μια και όλο ο περίγυρό μου και πολλά άτομα στο Instagram μου λέγανε για το σώμα, για το πόσο καλή γενετική έχω, το πόσο αισθητικό είναι και το τι μεγάλη διαφορά θα δω με το γυμναστήριο, είπα να το δοκιμάσω. Έκανα ήδη αρκετά χρόνια καλλιστενική, είχα αρχίσει να τη βαριέμαι λίγο, οπότε είπα να ξεκινήσω και κάτι καινούριο, να δω πώ θα πάει. Μέχρι στιγμή έχω δει τεράστια διαφορά στο σώμα μου, όπω είπα και στο παραπροηγούμενο βίντεο, πρώτη φορά στα 87 κιλά είμαι τόσο γραμμωμένο. Πάρα πολλά άτομα στα social media έχουν παρατηρήσει διαφορά πάνω στο σώμα μου και να φανταστείτε κάνω γυμναστήριο μόλι ένα χρόνο. Αυτό ήταν ο δεύτερο λόγο που ξεκίνησα το γυμναστήριο, ξεκινάω να τρώω και στην πορεία τη μέρα σα πω και του υπόλοιπου λόγου, θα σα μιλήσω και για τη νέα σειρά που θα κάνω στο κανάλι μου. Οπότε όπω σα είπα θα ενδιαφέρει πάρα πολύ του καλλιστενικού. Ξεκινάω να τρώω και τα λέμε στη συνέχεια. Μέχρι να κρυώσω το απογευματινό μου, το οποίο είναι αρακάς με ρεβίθια και μοσχαρίσιο κυμά, top συνδυασμός. Πάμε να σας πω το τρίτο λόγο για τον οποίο παράτησα την καλλιστενική και ξεκίνησα το γυμναστήριο. Ο τρίτος λόγος είναι οι τραυματισμοί. Στην καλλιστενική έχουμε πολύ περισσότερους τραυματισμούς από ό,τι έχουμε στο γυμναστήριο συνήθως. Εγώ προσωπικά, σε σύγκριση με άλλους καλλιστενικούς, είχα πολύ λιγότερους τραυματισμούς. Δηλαδή, μάγκες άκουγα άλλα παιδιά το τι τραυματισμούς είχαν και έλεγα δόξα τω Θεώ. Πίστευα ότι εγώ είχα θέμα. Ενώ στην πραγματικότητα, πολλοί άλλοι είχαν θέμα με καρπούς, ώμους και παρόλα αυτά συνέχιζαν να προπονούνται και να το χειροτερεύουν. Εγώ, δόξα τω Θεώ, με κάποια έντονη ενόχληση που μπορεί να είχα, έκανα ένα βήμα πίσω και αυτό δεν μου κόστησε κάτι πιο σοβαρό. Γενικά ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός με τις προπονήσεις μου, έκανα πάρα πολύ καλό ζέσταμα, αλλά παρόλα αυτά οι ενοχλήσεις υπήρχαν. Είτε μιλάμε για καρπούς, είτε για αγκώνες, είτε για ώμους, οι ενοχλήσεις υπήρχαν. Κάτι το οποίο δεν νιώθω καθόλου με το γυμναστήριο. Η καλλιστενική καταπώνει πάρα πολύ τις αρθρώσεις, πάρα πολύ τους τένοντες και αυτή τη στιγμή μιλάω για τα skills, το planche, το front lever, το back lever, το χεφέστο, όλα αυτά καταπονούν πάρα πολύ τις αρθρώσεις και τους τένοντες. Ενώ με το γυμναστήριο νιώθω πολύ πιο υγιής. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια καλλιστενική από περιέργεια το τι τραυματισμούς έχετε. Ή αν είχατε κάποιο σοβαρό τραυματισμό στο παρελθόν, τι ήταν αυτό και από τι προήλθε. Εγώ προσωπικά κάποτε είχα πάθει μια τερνοτήτητα στο δικέφαλο που με ταλαιπώρησε για 6 μήνες περίπου λόγω του planche. Και μια και ανέφερα το planche τώρα, πάμε να σας πω για τη νέα σειρά που θα ξεκινήσω στο κανάλι μου. Και εννοείται πείτε μου τη γνώμη σας πάνω σε αυτή τη σειρά κάτω στα σχόλια και πώς θα μπορούσα να την κάνω ακόμα πιο ενδιαφέρον. Επίσης κάτι που δεν ανέφερα καθόλου είναι αυτά εδώ τα μπλουζάκια. Όσοι τα έχουν φορέσει ξέρουν ότι είναι ό,τι καλύτερο. Και μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα της Jim Beam μαζί με άλλα 5.000 προϊόντα. Όλα έχουν εξαιρετική ποιότητα και με τον εκδοτικό κωδικό Θεό 5. Με στηρίζετε να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιας και λοιπόν, παιδιά, είπαμε για planche, σκέφτομαι να κάνω την εξής σειρά. Θα κάνω περίπου 2 επεισόδια το μήνα, ανά 2 εβδομάδες δηλαδή. Βίντεο το οποίο δεν έχω σκεφτεί ακόμα κάποια ονομασία, δεν ξέρω. Να βάλω κάποια αγγλική ονομασία, κάποια ελληνική. Πείτε μου στα σχόλια αν έχετε κάποια ιδέα για τίτλο. Όπως σε αυτά τα βίντεο θα προσπαθώ να αποκτήσω το planche που είχα παλιότερα. Παρόλο που είμαι 5-7 κιλά πιο βαρύς, μεγαλύτερη μυϊκότητα στα πόδια, σκέφτομαι να κάνω αυτή τη σειρά και να φτάσω στο planche μου στο επίπεδο που ήταν παλιότερα. Στόχος μου θα είναι να βγάλω το full planche για 5 δευτερόλεπτα. Θα συνεχίσω να κάνω κανονικά τις προπονήσεις μου στο γυμναστήριο, απλά μια φορά την εβδομάδα θα προπονώ καλλιστενική. Και τώρα θα μου πείτε, μα αρθέω χάρη, λες αυτό το βίντεο τους λόγους που παράτησε την καλλιστενική και τώρα μου λες ότι θα ξεκινήσει πάλι καλλιστενική. Αλήθεια είναι ότι πέρα από όλα αυτά τα αρνητικά που προανέφερα, έχει και πάρα πολλά θετικά. Και ένα από αυτά είναι η αίσθηση του να κοντρολάρεις το σώμα σου. Μου αρέσει πάρα πολύ, το planche είναι και η αγαπημένη μου άσκηση, δεν θέλω να την αφήσω. Οπότε είχα που είχα σκοπό να το προπονώ, είπα να το κάνω και σειρά για επιπλέον περιεχόμενο στο YouTube. Θεωρώ ότι είναι κάτι ενδιαφέρον και για εμένα, αλλά και για εσάς. Μια και έχω κάτι πολλές φορές στο YouTube να παρακολουθήσω την πρόοδο διάφορων αθλητών, θεώρησα ότι θα είναι ενδιαφέρον και για εσάς να παρακολουθείτε την πρόοδο τη δικιά μου πάνω στο planche. Ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα μου, ευχαριστώ πολύ όσους φτάσατε εδώ. Τώρα θα πάω για τρεξιματάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο, το οποίο βίντεο λογικά θα είναι από αυτή τη σειρά που σας προανέφερα. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας.